Με γενικό στόχο να ενισχύσει το κεντρικό του μήνυμα ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την αξιόπιστη και εναλλακτική πρόταση, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κερδίσει τη μεγάλη ομάδα των πολιτών που βρίσκονται στη ζώνη της αδιευκρίνησης ψήφου. Κυρίως όμως φιλοδοξεί να κερδίσει θετικούς πόντους λόγω του προγραμματικού του λόγου και όχι απλά να υποφεληθεί από την αρνητική στάση των πολιτών. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα βρεθεί το τριήμερο 16 έως 18 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει και πάλι την παρέτηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στη λογική ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Θα προβάλλει το δίπολο αξιοπιστία-αναξιοπιστία, θέλοντας να αναδείξει το επιχείρημα πως ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση. Μάλιστα, από το επιτελείο του αναφέρουν πως αυτό ο κ. Μητσοτάκης θα το επιβεβαιώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Για την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, για τον κ. Τσίπρα, είναι ο τόπος του εγκλήματος, αν θυμηθεί κανείς, όσα περιελάμβανε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από τα οποία τίποτα, όπως λένε, δεν εφαρμόστηκε, με κορυφαία παραδείγματα τον έμφυα και τη 13η σύνταξη. Όμως για τον κ. Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, θα είναι τόπος όπου θα υποθούν αλήθειες. Από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επισημάνει ότι η φοροδοτική δυνατότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί και θα καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι η τακτική της υπερφορολόγησης είναι προσωπική ιδεολειπτική επιλογή του κ. Τσίπρα λόγω έλλειψης εναλλακτικού σοβαρού σχεδίου από μέρους της κυβέρνησης, αλλά και επειδή με την τακτική αυτή επιχειρεί να συντηρήσει το κομματικό κράτος ως κύριο μοχλό στήριξης του στην εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης, από όλες τις επαφές του στην Ελλάδα αλλά και με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, γνωρίζει, όπως μεταδίδουν οι συνεργάτες του, καλά ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλους φόρους. Το επανέλαβε άλλωστε με χαρακτηριστικό τρόπο στις επαφές που είχε με τους κοινωνικούς εταίρους, όπου τόνισε ότι η υπερφορολόγηση σκοτώνει την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας θα δώσει το πλαίσιο των βασικών προτάσεων για την έξοδο από την κρίση. Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει προτάσεις, ενώ ο ίδιος έχει επανειλημμένως ταχθεί κατά της τακτικής της υπερφορολόγησης που ακολουθεί η κυβέρνηση, αφού πλέον είναι διαπιστωμένο, όπως λένε, ότι η τακτική αυτή δεν οδηγεί πουθενά.